Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε σος μελιού. Θα βάλουμε μέσα το χυμό από μισό πορτοκάλι, το χυμό από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 1 κουταλιά του γλυκού από ξηραμένο σκόρδο, 1 κουταλιά του γλυκού εστραγκών, 1 κουταλιά του γλυκού μπούκοβο, καυτερό και 160 γραμμάρια ζωμό λαχανικών. 1 κουταλιά του γλυκού αλεύρι. Για τη σος μας θα χρειαστούμε και 2 κουταλιές της σούπας λάδι που θα τις βάλουμε μετά από τα 10 λεπτά αφού του ανοίξουμε το καπάκι για να πήξει το ζουμάκι μας. Έχουμε πάρει το σκεύος 16 cm, 1,3 λίτρα. Σε αυτό το σκεύος της AMC μπορούμε να φτιάξουμε 2 μερίδες ρύζι, μπορούμε να φτιάξουμε 8 αυγά βραστά χωρίς νερό, μπορούμε να φτιάξουμε σάλτσες και πάρα πολλά άλλα φαγητά, λίγη ποσότητα βέβαια. Τώρα θα φτιάξουμε τη σος μας. Το χυμό από το μισό πορτοκάλι, από το λεμόνι, το εστραγκόν, το καυτερό πιπέρι, το αποξηραμένο σκόρδο, και τέλος το μέλι μας. Ανακατεύουμε. Κλείνουμε το καπάκι και μόλις ο κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο κόκκινο, χαμηλώνουμε το μάτι. Στο μοντέλο 30 είναι στο νταμάκι της μπριζόλας και μόλις φτάσει ο πράσινος δείχτης στο κεντρικό χοντρομαύρο θα βράσει η σος μας 10 λεπτά. Έχουν περάσει τα 10 λεπτά, βλέπετε είναι ακόμα αραιή η σάλτσα μας. Βάζουμε μέσα 2 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά του γλυκού αλεύρι. Ανοίγουμε το μάτι στο 4 ή 5, ανακατεύουμε και προσθέτουμε λίγο το αλεύρι. Έτοιμη η σος μας. Και περιμένουμε να είναι και έτοιμο το φαγητό για να το βάλουμε από πάνω. Μια υπέροχη πεντανόστιμη σος. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.